Άγιος Πολύκαρπος, οι οποίοι ανεβάζουν μια παράσταση, όπως σας είπαμε νωρίτερα, με πολύ γέλιο και πάρα πολύ δάκρυ. Από εδώ ελάτε, περάστε εδώ και θα καθίσετε σε αυτά εδώ τα σκαμπό. Να σας καλωσορίσουμε. Ο κύριος Κουναλάκης είναι μαζί σας. Καλώς τους. Κώστας Κουναλάκης και ο κύριος Τάσος Μαστορίδης. Πώς το βρήκαμε. Γραμματέας και μέλος, κατά αντίστοιχα, του Συλλόγου Μικρασιατών. Όχι ακριβώς. Θέατρο. Πώς προέκυψε. Πώς προέκυψε, θα μας πείτε, έχετε μακρά παράδοση σαν σύλλογος με το θέατρο? Σαν σύλλογος όχι. Σαν σύλλογος είναι η πρώτη μας φορά. Το Σεπτέμβριο βρήκαμε τον πρόεδρο του συλλόγου, τον κύριο Νίκο το Δημόπουλο, ο οποίος, αν και πολύ άσχολος γιατί είναι και αντιδήμαρχος, το δέχτηκε με πολύ μεγάλη χαρά, το αγκάλιασε και μας στήριξε να το προχωρήσουμε. Σαν σύλλογος δεν έχουμε. Τώρα ο Τάσος Μαστορίδης είναι γνωστός, παίζει τώρα τα τελευταία 20 χρόνια και μπορεί να μας πει τα του θεάτρου. Έχετε εσείς μια μικρή εμπλοκή με το θέατρο, μάθαμε. Εγώ ασχολήθηκα φέτος πρώτη φορά. Δεν το μετανιώσατε. Και σαν ηθοποιός εισαγωγικά, πολλά εισαγωγικά, και σαν να το οργανώσουμε όλα αυτά που χρειάζονται μέχρι να φτάσουμε στη. Και είστε πανέτοιμοι με μια υπέροχη παράσταση. Κύριε Μαστορίδη, καλώς ήρθατε. Καλό μεσημέρι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Τι έργο διαλέξατε και τι θα δει ο κόσμος που θα έρθει κοντά σας 2, 3 και 4 του Μάη. Σωστά. Στο θεατρικό σταθμό. Ακριβώς. Διαλέξαμε ένα έργο του Μανώλη Κορέ που λέγεται Το Διπλανό Κρεβάτι. Θα μπορούσε γενικά κανείς να το πει ότι είναι μια κοινωνική σάτυρα, με την έννοια ότι σατυρίζει κάποια κοινωνικά φαινόμενα, και μάλιστα ο Κορές έχει πάρει το θέμα της υγείας, που είναι και διαχρονικό, θα μπορούσε να πούμε, και σήμερα, πώς ήταν τα πράγματα τότε και πόση μεγάλη διαφορά έχουν από σήμερα. Μάλλον είναι χειρότερα σήμερα από ότι ήταν πριν από 33 χρόνια που γράφτηκε το θέατρο. Μέσα εκεί λοιπόν είναι πέντε χαρακτήρες, τέσσερις χαρακτήρες, τέσσερις ασθενείς σε ένα δωμάτιο, διαφορετικοί άνθρωποι, διαφορετικών ηλικιών, διαφορετικές συνήθειες, που μέσα από εκεί βγαίνει ευαισθησίες κοινωνικές, βγαίνουν ελαττώματα της φυλής, αλλά και προτερήματα. Ένα έργο που έχει και κλάμα και γέλιο. Και αυτό είναι που το κάνει τόσο πολύ ενδιαφέρον. Και το υπογράφει και ένας σπουδαίος θεατρικός συγγραφέας, ο Μανώλης Κορέ. Έτσι, έτσι. Είναι μια παράσταση δοκιμασμένη, γνωστή, που οι θεατές του θεάτρου είχαν τη δυνατότητα να την απολαύσουν και να την επιβραβεύσουν πολλές φορές. Πολλές φορές. Σε διαφορετικά μέρη. Ναι. Πόσο πολύ χαρήκατε τη διαδικασία των προβών και της προετοιμασίας, τώρα που είστε λίγο στο παραπέντε? Πρώτα απ' όλα αποκτήσαμε όλοι μαζί, γιατί ήμασταν διαφορετικοί άνθρωποι, για πρώτη φορά βρεθήκαμε μαζί. Αποκτήσαμε πρώτα κάποια χημεία, αλλά έχουμε κάποια σχέση όλοι μας. Περισσότεροι είμαστε μέλη του Μικρασιατικού Συλλόγου. Από εκεί και έπειτα θέλει δουλειά. Μια παράσταση, αυτό που βλέπει κανείς, είναι η κορφή του παγόβουνου. Θέλει δουλειά, θέλει διάβασμα, θέλει πρόβες ξανά. Αλλά αυτό ήταν τόσο πολύ ενδιαφέρον, και θα πρέπει ίσως να μην ξεχάσουμε και να πούμε ότι το σκηνοθέτη μας, τον Παύλο, τον Πάνο τον Ιωαννίδη, που είναι ένας νέος σκηνοθέτης που μας βοήθησε όσο πήγαινε τουλάχιστον. Και νομίζω ότι ο κόσμος που θα έρθει θα περάσει πάρα πολύ όμορφα. Θέλω να ρωτήσω και πέντε πράγματα για το σύλλογο. Ίσως θα μας ακούει κόσμος που η ρίζα του είναι από τις χαμένες πατρίδες και δεν γνωρίζει τον Άγιο Πολύκαρπο. Πριν πόσα χρόνια δημιουργήθηκε και ποιες είναι οι δράσεις και η φιλοσοφία του συλλόγου? Ο Σύλλογος Μικρασιατών Άγιος Πολύκαρπος ιδρύθηκε το 1981. Είναι ο πρώτος σύλλογος που ιδρύθηκε στο Ηράκλειο και δεν είναι τοπικός, δηλαδή δεν είναι κάποια συγκεκριμένη περιοχή της Μικράς Ασίας. Εμείς εκπροσωπούμε όλη τη Μικρά Όλο Ασία. Το Μικρασιατικό από όπου και αν έχουν καταγωγή, μπορούν να έρθουν στο σύλλογο, όπως επίσης και φίλοι του συλλόγου. Έχετε κάπου ένα μόνιμο στέκι, ναι, τα γραφεία σας, ένα χώρο? Ναι. Είμαστε τυχεροί, γιατί οι προηγούμενες διοικήσεις από εμάς εργάστηκαν σκληρά και κατάφεραν και έχουν μια ιδιόκτητη στέγη, την οποία έχουμε τώρα και όλοι εμείς. Είναι ένα διόρφο χτίσμα στην οδό Άλμπερτ 45. Είναι ο δρόμος που ενώνει το γήπεδο του Εργοτέλη, να το πω απλά, με την πλατεία Κορνάρου. Εκεί μαζευόμαστε κάθε Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 6:30-7. Πίνουμε το καφεδάκι μας, συζητάμε και κάνουμε διάφορες δράσεις. Μία δράση είναι, ας πούμε, το θέατρο, μία άλλη δράση να πάμε μεθαύριο στη Σμύρνη του Αγίου Πνεύματος. Μισό λεπτό. Μην μου τα πετάτε έτσι. Ετοιμάζεται του Αγίου Πνεύματος που είναι περίπου σε ένα μήνα. Ναι, ναι. Πόσο ακριβώς είναι? Είναι 6 με 9. Για πολύ κόσμο είναι αργία, είναι τριήμερο.
Και ετοιμάζεται ταξίδι στη Σμύρνη. Ετοιμάζομαι 4 μέρες. Απευθείας από Ηράκλειο. Φεύγουμε από εδώ Παρασκευή πρωί-πρωί και γυρνάμε Δευτέρα βράδυ. Είναι 4 γεμάτες μέρες. Έχει κλείσει το group αυτό? Όχι. Μπορεί όποιος θέλει να γραφτεί, είτε είναι μέρος του συλλόγου, είτε είναι κάποιος Ηρακλειώτης που έχει καταγωγή ή δεν έχει καταγωγή και θέλει να πάει στη Σμύρνη. Αχ, τι ωραία. Και για πείτε μου τώρα, θα μείνετε μόνο στη Σμύρνη ή θα επισκεφτείτε τα παράλια? Θα επισκεφτούμε όλα που είναι βορείως, δηλαδή θα φτάσουμε μέχρι το Αϊβαλί, Μοσχονίσια, νότια Κυρκιτζέ, Κουσάνταση και μετά Βουρλά, Λάτσατα, Τσεσμέ και το γύρο όλο τη Σμύρνη. Δηλαδή θα έχουμε μια πλήρη εικόνα. Και όποιος δεν έχει πάει θα καταλάβει πάρα πολλά πράγματα από μία φορά και μόνο. Με ξεναγώ όλα αυτά? Όλα αυτά με ξεναγώ που έχει πάει πάρα πολλές φορές και έχει αρκετή πείρα. Και μέλη του συλλόγου μας μιλάνε τουρκικά, οπότε μπορούν και στον ελεύθερο χρόνο να βοηθήσουν για τα άλλα άτομα πώς θα τον αξιοποιήσουν. Και είναι, νομίζω έχουμε πετύχει μια πολύ καλή τιμή και θα πάμε πολύ καλά. Ωραία, θα μου αφήσετε τηλέφωνο μετά. Φαντάζομαι και κόσμος που μας ακούει το βρίσκει σαν ευκαιρία και ενδιαφέρομαι κι εγώ. Ευχαριστώ. Αγίου Πνεύματος, θα πάω στις χαμένες πατρίδες. Να υποθέσουμε ότι βγαίνει το Μικρασιάτικο. Ναι. Λοιπόν, είστε πανέτοιμοι με αυτό το πρώτο εγχείρημα του συλλόγου, το διπλανό κρεβάτι του Βασίλη Κορέ. Του Μανώλη Κορέ, με συγχωρείτε. Και τι ώρες θα είναι οι παραστάσεις? Είπαμε, είναι 2, 3 και 4. Παρασκευή, Σαββατοκυριακή, 9 ώρα το βράδυ. Στο θεατρικό σταθμό Ηρακλείου, τι ώρα ανοίγει η αυλαία για τον κόσμο που θα έρθει κοντά σας? 9 θα είναι η έναρξη. 9 ακριβώς. Από τις 8 η ώρα πιστεύω θα έρθει ο κόσμος, διότι υπάρχει πολύ ενδιαφέρον και από τα μέλη μας και από φίλους που θέλουν να έρθουν. Οπότε πιστεύω ότι θα γεμίσει και κάποιοι για να βρουν θέση πρέπει να έρθουν καμιά ώρα πιο μπροστά. Και θα γελάσουν και θα προβληματιστούν. Είναι ένα εξαιρετικό θεατρικό κείμενο. Στο θέατρο, αν ο ηθοποιός δεν βιώνει αυτό που παρουσιάζει, δεν έχει ουσία. Αυτό που κάνουμε τώρα εμείς, που είμαστε μια ομάδα περισσότεροι, δεν έχουν ξαναπαίξει ποτέ. Πραγματικά το ζούμε. Πραγματικά το ζούμε. Πραγματικά γελάμε και πραγματικά κλαίμε. Πραγματικά θυμώνομαι, απογοητευόμαστε και είναι γιατί το κείμενο αυτό καθ' αυτό είναι τόσο δυνατό και το θέμα, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι άγνωστο σε όλους μας πια. Έτσι. Οπότε θα είναι κάτι το οποίο ο θεατής δεν μπορεί παρά να το ζει και ο ίδιος εκείνη τη στιγμή. Ό,τι γίνεται στη σκηνή, το ζει και ο ίδιος από τη θέση που κάθεται. Θα αναρωτιέται κάποιος που μας ακούει και ίσως δεν έχει ρίζες από τη Μικρά Ασία ότι έχουν περάσει δεκαετίες και χρόνια πολλά και ποια η αναγκαιότητα και η σκοπιμότητα να υπάρχουν όλοι αυτοί οι σύλλογοι μνήμης, πολιτισμού. Τι θα του απαντούσατε? Σε αυτούς που δεν είναι μικρασιατικής καταγωγής. Σε οποιονδήποτε, είτε είναι είτε δεν είναι και δεν μπορεί να ταυτιστεί με αυτό που ίσως νιώθετε ή με αυτό που έχετε σκεφτεί και επιμένετε να συνεχίζετε εσείς οι νεότερες γενιές να συντηρείτε συλλόγους. Κοιτάξτε, υπάρχουν μικρασιάτες τρίτης γενιάς, όπως έχετε και εσείς εδώ πέρα το Γιώργο το Μιμίκο και πάρα πολύ στο Ηράκλειο, που μόνο με το άκουσμα της λέξης μικρασίας ή ότι, τη σκέψη ότι θα πάνε κάποια στιγμή εκεί, δακρύζουν να πάνε να δουν τα σπίτια των προγόνων κλπ. Κακά τα ψέματα, η Κρήτη ήταν ένα περήφανο δέντρο το οποίο μπολιάστηκε με το μικρασιατικό ελληνισμό. Και γι' αυτό η Κρήτη έγινε αυτό που είναι. Διότι υπάρχει ένα σύμπλεγμα των υπερήφανων κριτικών με το μικρασιατικό στοιχείο. Θα ήθελα να συμπληρώσω ότι οι αγαπημένες και αλυσμόνητες πατρίδες μένουν αλυσμόνητες όσο τις θυμόμαστε. Όσο τραγουδάμε τα τραγούδια τους, όσο θυμόμαστε τα έθιμά τους, όσο θυμόμαστε τις ιστορίες της γιαγιάς, μας τις έλεγε και έκλαιγε, όσο θα υπάρχουν αυτές, θα υπάρχουν στη ψυχή μας, θα υπάρχουν και λυσμόνητες πατρίδες. Όταν τις ξεχάσουμε, όταν φύγει από τη μνήμη μας, τότε πραγματικά θα τις έχουμε χάσει. Είναι ένα τεράστιο κομμάτι της ιστορίας του ελληνισμού και έφεραν ιδέες, τραγούδια, τέχνες. Χρώματα, τέχνες που μπόλιασαν. Πολιτική, ναι. Εργατικά χέρια στήριξαν την Ελλάδα σε πολύ δύσκολα χρόνια για να ορθοποδήσει. Ήταν φτηνά εργατικά χέρια οι Μικρασιάτες. Και ήταν και πολύ, πάνω από 1 εκατομμύριο ξεριζωμένες οικογένειες. Νομίζω και ο τίτλος της εκπομπής σας σε ένα τραγούδι που έχετε Μικρασιάτικο είναι, αν δεν κάνω λάθος. Το σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία. Είναι τόσο πολύ στη ζωή μας πια. Ειδικά εδώ στην Κρήτη και σε άλλα μέρη της Ελλάδας, αλλά εδώ στο Ηράκλειο που το μικρασιάτικο στοιχείο είναι τόσο μεγάλο. Και δεν είναι τυχαίο ότι υπάρχουν τόσοι πολλοί, δεν υπάρχει σύλλογοι ενώ μικρασιάτικοι. Στον Κατσαμπά, στα Λικαρανσό, στον Μπόρο, στις Πατέλες, ο Πολύκαρπος, ο οποίος είναι ένας από τους
μεγαλύτερους και τους πρωτοπόρους. Άρα υπάρχει ανάγκη. Υπάρχει αυτή η ανάγκη να βρεθούμε, να μιλήσουμε, να ξαναθυμηθούμε και για να μην ξεχάσουμε. Αριθμείτε πόσα μέλη περίπου? Τα μέλη είναι περίπου 800. Δυστυχώς δεν είναι όλα ενεργά, διότι είναι και κάποιοι άνθρωποι πιο μεγάλης ηλικίας. Και τώρα προσπαθούμε να κάνουμε κάποιες δράσεις για να φέρουμε νεολαία. Μία από τις δράσεις αυτές που θα ξεκινήσουμε το Σεπτέμβριο θα είναι το χορευτικό μας. Θα οργανώσετε χορευτικό συγκρότημα. Θα διδάσκει μόνο μικρασιάτικους χορούς ή γενικότερα? Όχι, και τις Κρήτες ένα και χορευτικό μπορεί να ξεκινάει από αυτούς, αλλά θα επεκταθούμε. Διότι υπάρχουν και στην Ελλάδα πάρα πολλοί ωραίοι χοροί, όπως Στρατιώτη και άλλοι, μην τους αναφέρω όλους. Κριτική εννοείται. Αλλά κατά βάση θα ξεκινήσουμε από τους μικρασιάτικους. Ευκαιρία να τα ξαναπούμε αφού οργανωθείτε και αφού έχετε να προτείνετε πράγματα. Ευχαρίστως. Για την ώρα η πρόσκληση είναι ανοιχτή και αφορά όλους εμάς. Μια εξαιρετική θεατρική παράσταση 2, 3 και 4 του μήνα, του Μάη, του μήνα που θα ξεκινήσει από αύριο, στο θεατρικό σταθμό Ηρακλείου. Το διπλανό κρεβάτι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ και σας περιμένουμε. Με ένα μικρασιάτικο τραγούδι που το ξέρουμε και το έχουμε στην καρδιά μας, θα σας πω. Για να συγκινηθούμε. Ναι. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ. Διαφημιστικά μηνύματα πολύ πολύ σύντομα και επιστρέφουμε ξανά εδώ.